Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δούμε τον Άγγελο Πράτη. Μπράτη, άρτ μου. Ναι. Λοιπόν, συνάντησα τον Άγγελο Πράτη πάλι στην εβδομάδα μόδας. Άνθρωπος της μόδας είναι, αλλή μόνο να μην είχε πάει ο Άγγελος. Λέει κάτι για το GNTM που θα σχολιαστεί. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω και πάμε να το δούμε. Αυτό ήταν ο χρόνος. Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Εβδομάδα μόδας και δεν μπορούσατε να λείψετε από τις εδώ πασαρέλες. Φυσικά. Πώς νιώθετε που είστε στο φυσικά σας χώρο? Πολύ ωραία. Είμαστε στο Δύο Αθηνών, το οποίο μόλις ανακαινίστηκε. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Το πρόσεξα. Σας απολαύσαμε και στο Just μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, κύριε Μπράτη? Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ευχάριστη. Το μετανιώσατε? Να μετανιώσετε την πέρασε ωραία. Ούτε καν, ούτε καν. Το τραγούδι δεν πήγε καλά. Γιατί δεν σας πήγε, πιστεύετε? Γιατί δεν είμαι τραγουδιστής. Με τη Σαβρίνα τι σχέσεις κρατάτε τώρα? Φιλικές. Θα ξαναεμφανιστούμε στον τελικό. Το ξέρω, το ξέρω. Έχετε αποφασίσει τραγούδι? Δεν αποφασίσουμε εμείς. Ούτε στο τέλος τώρα, αφού θα είναι guest. Εντάξει, δεν ακόμα προχωράει το παιχνίδι, είναι στη ροή του. Φέτος έχει γίνει πολύ λόγος ότι οι μισοί επιλέγουν τα τραγούδια, οι μισοί δεν επιλέγουν. Εγώ δεν επέλεξα. Δεν επιλέξατε. Είστε τηλεθεατής του GNTM φέτος? Γενικά δεν είμαι τηλεθεατής σε κανενός. Δεν έχω τηλεόραση. Δεν έχετε? Όχι, πολλά χρόνια δεν έχω τηλεόραση από το ανάφεσα στους γονείς μου. Τα 18 μου δηλαδή. Αλλά παρακολουθώ στο ίντερνετ ότι με ενδιαφέρει. Τώρα που έχω περισσότερο χρόνο, βλέπω. Πολλοί λένε ότι έλειψε η παλιά κριτική επιτροπή. Αφού δεν είναι εκεί. Γι' αυτό έλειψε. Ναι, συνήθως όποιος λείπει, λείπει. Γι' αυτό όμως είναι έτσι, γιατί πρέπει να είναι διαφορετικό. Θα το ξανακάνατε? Όχι, δεν θα το ξανάκανα. Τώρα δεν θα το ξανάκανα. Έχω ακούσει το όνομά σας και για το Mastery Rocks. Δεν είμαι στη λίστα, δεν θα μπορούσα να κρίνω τι φοράει ο καθένας. Με τα ρούχα θα δυσκολευόμουν πολύ να κρίνω κάποιον. Γιατί κάνω ρούχα ο ίδιος. Οπότε δεν μπορείς να κρίνεις τα ρούχα κάποιου άλλου. Από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε από εσάς? Πολύ ωραία καινούργια ρούχα από το Ατελιέ Μπράτης. Και τηλεοπτικά θα σας δούμε κάπου, γιατί ο κόσμος τώρα... Μόλις σταμάτησα λίγο από το τζάστι. Έχετε αγαπηθεί, τέλος. Έχω αγαπηθεί χρόνια τώρα. Ναι, και αγαπιόμουν και πριν. Αλλά σε πιο ιδιωτικά. Στο ευρύ κοινό εννοώ τώρα εγώ. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Μπράτη. Να είστε καλά. Ήδρωσε, αγόρι μου. Πρέπει να ήδρωσε. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο εύκολο. Κοίταξε, δεν ήταν εύκολο. Βέβαια, δεν ήταν και το ναι, όχι. Όχι, όχι. Μα και μόνο που λέει δεν θα πήγαινα ξανά στο GNTM. Τα είναι τραγούδια δεν τα επέλεγαν. Είναι μετρημένος στα λόγια του, ναι. Γιατί προφανώς έχει αποφασίσει να μετράει αυτά που λέει, τις λέξεις που χρησιμοποιεί, να έχει δεύτερες σκέψεις, ναι. Γιατί μπορεί κάποιες φορές να την πάτησε χωρίς να έχει πρόθεση. Ναι, την πάτησε με τα πανέρια. Και θυμίζω. Το έχει παραδεχτεί όμως ο άνθρωπος. Βεβαίως ο άνθρωπος και μπράβο του που ο είναι τόσο. Ο Κουδουνάρης βέβαια, γιατί στη συνέχεια έχει Αφροδίτη τηλεοπτικό ρεπορτάζ στο My Style Rocks, το προλόγιο σας ελπίζω να μην μας το κόψουν, άλλη και στιγμή σου στέλνω ένα μεγάλο φιλί. Αλλά όχι, εγώ πραγματικά παράπονο, έχει συνεργαστεί με το Sky, δεν έχω κανένα. Κανένα μα κανένα, ίσα είναι πολύ υποστηρικτική. Ο Κουδουνάρης όμως είναι σχεδιαστής και ήταν στην κριτική επιτροπή. Και για το τον έκανε Άγγελο, και πάρα πολύ καλά και θα πάρα. Το έκανε και ο Άγγελος Μπράτης επίσης. Για τον Άγγελο είναι απαγορευτικό αυτό, εντάξει, είναι προσωπική. Δεν ένιωσα ότι ήταν απαγορευτικό. Βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Γιατί ναι, αν λέγανε στον Άγγελο, φαντάζομαι πέρσι θα τραγουδούσες κάπου. Στο Just the Two of Us, μπορεί και να μας έφευγε από τη συνέντευξη. Ναι.